αν υπάρχει κάποιο μυστικό σε αυτή την εκλογή. Μυστικά νομίζω δεν υπάρχουν. Αυτό που προσπαθούσα να κάνω ήταν όπως ήμουν στην υπόλοιπη μου ζωή, όπως ήμουν στην υπόλοιπη μου βίο με τα κοινά, να είμαι και στην προεκλογική εκστρατεία. Ο εαυτό να μεταφέρω τις θέσεις, τις απόψεις μου, τι θέλω να κάνω στην Λάρνακα και να επικεντρωθώ σε αυτόν τον τομέα. Είχαμε την δυνατότητα. Θέλω να πω κάτι, επειδή είστε από τους μη γνωστούς, ο κύριος Γιωρκάλης και ο κύριος Νικολαίδης, είναι πολύ περισσότερο γνωστοί. Μου έκανε εντύπωση ότι ποτέ δεν μακρηγορούσατε στις τοποθετήσεις σας όταν σας ρωτούσε κάποιος και θα έλεγε κάποιος ότι αντιμετωπίζατε με υπιότητα τους αντιπάλους σας. Γι' αυτό λέω ότι ο κόσμος κουράστηκε από τα μεγάλα λόγια, ο κόσμος κουράστηκε από τις συγκρούσεις, από τις ανούσιες συγκρούσεις. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει να ακούσει τι πρόκειται να κάνεις και να είσαι όσο πιο πιστικός γίνεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ένας από τους λόγους της απαξίωσης είναι ίσως ότι ο κόσμος δεν βλέπει μια με τα λόγια συνάδουν με τα έργα. Και εδώ ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να ψάξουμε εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, ότι πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτά που λέμε θα τα υλοποιήσουμε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο με την άδεια σας, ότι ρωτάω κάτι διαφορετικό στο πρόβλημα. Αυτό το φιλμάκι σας που έγινε πολύ δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που θεωρήθηκε για πρώτη φορά από υποψηφίους και ενώ και από τις βουλευτικές εκλογές όπου είχαν κατηγορηθεί πολλοί υποψήφοι για φιλμάκια που δεν έφταναν τελικά στον κόσμο. Έπαιξε, πιστεύετε, σίγουρα έπαιξε ρόλο όπως κάθε στην προεκλογική εκστρατεία. Απλώς δεν περιμέναμε να έχει τόση να πει συνήθεια γεγονός γιατί όπως βρισκόμαστε εκεί σε μια παρέα, σκεφτήκαμε κάτι αυθόρμητο. Μην φανταστείτε ότι το σχεδιάζαμε μέρες. Το σχεδιάζαμε μέρες ή σχεδιάζαμε ούτε καν ώρες. Ήταν η απόφαση. Σκέφτηκα ότι πήγατε σε κάποιο διαφημιστικό και σας είπε. Ποιο διαφημιστικό. Ήμασταν εκεί μια παρέα από 4-5 άτομα και αφού σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι. Να δώσουμε και λίγο χιούμορ στην προεκλογική εκστρατεία γιατί. Αφού όλη μέρα καταθέναμε θέσεις, καταθέναμε προτάσεις, σκεφτήκαμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Εκεί όπως βρισκόμαστε, σκεφτήκαμε αυτήν την ιδέα και μια αυτοσχέδια κάμερα, εκεί με τα παιδιά τα οποία ανάλαβαν αυτήν τη διαδικασία. Δεν ήταν επαγγελματικό δηλαδή. Όχι, δεν είναι επαγγελματικό. Είναι μια ομάδα από παιδιά της πόλης, 20-22 χρονών, που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και σκεφτήκαμε εκεί, αυτό φαίνεται καλό και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Μην βέβαια ούτε μεγάλες σκέψεις επικοινωνιολόγων υπήρχαν, ούτε βαριστό. Ήταν απλώς κάτι τη στιγμή στο οποίο σκεφτήκαμε ότι πρέπει να βάλουμε και ένα διαφορετικό τόνο στην προεκλογική εκστρατεία και απλώς βγήκε το αποτέλεσμα το οποίο. Αγγίξατε τους νέους, νομίζετε, με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας το φιλμάκι, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς, αλλά νομίζω ότι έδωσε μια διαφορετική νότα στην όλη προεκλογική εκστρατεία τη πόλη. Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα να πω. Από τις συζητήσεις, από τις θέσεις, από όλα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στην προεκλογική εκστρατεία γιατί αυτά είναι τα σημαντικά. Δηλαδή ο δημότης να ξέρει ποιο ψηφίζει, τι θα κάνει στην πόλη, ήταν κάτι το οποίο είπαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και τελικά βγήκε κάτι το οποίο είχε να πηχήσει. Να σταθούμε να καλωσορίσουμε στο.